αγώνας. Λοιπόν, μέρα μνήμη σήμερα, 2 χρόνια από το Μάτι. Και το ερώτημα είναι τι πρέπει να αλλάξει για να μην ξανασυμβεί μια παρόμοια τραγωδία και αν έχουν αλλάξει αυτά που θα, που θα έπρεπε να έχουν αλλάξει μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δούμε γιατί έγινε αυτή η τραγωδία και προφανώς τι δεν πήγε καλά. Θα πω λοιπόν ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρει ο καθένας ποιες ευθύνες έχει, εάν τα όρια του σχετίζονται με αυτά που πρέπει να έχει υπόψη του και να έχει προλάβει, να έχει, να το πω έτσι, πρόληψη, να έχει αντικαταστήσει την οποιαδήποτε διαδικασία. Και θα έλεγα ότι εκείνη την περίοδο, όπως θυμόμαστε, όλοι υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα στις πτυτικές δυνατότητες πυρόσβεσης, κάτι το οποίο προφανώς σχετίζεται στον απόλυτο βαθμό με την αδυναμία του κράτους τότε να έχει έγκαιρα αυτές τις πτυτικές δυνατότητες. Θα σας πω ότι το γνωρίζαμε και το 17, το γνωρίζαμε ιδιαίτερα τότε στη φωτιά της Ανατολικής Αττικής και στα Κύθυρα, όπου δεν πήγαιναν τα πτυτικά μέσα διότι ήρθαν τελικά 15-16 Αυγούστου, αλλά το ίδιο συνέβη και το 18, επειδή δεν είχαν γίνει προφανώς οι πρέπουσες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα έλεγα ότι εκείνη την μέρα, πριν 2 χρόνια ακριβώς, δεν πήγε και τίποτα καλά οργανωμένο. Και είδαμε εκτός από την αδυναμία της πυροσβεστικής, ακόμα και γενικότερα τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε. Δεν υπήρχε μια οργανωμένη δομή από το κράτος, από την αυτοδιοίκηση, από τους συνδέσμους, από τους εθελοντές και τι ακριβώς να κάνουν. Από την αστυνομία που οδηγούσαν τότε δυστυχώς στρεβλά κάποιους ανθρώπους να πάνε αντίθετα από ό,τι έπρεπε. Σήμερα θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια πολιτική προστασία καταρχήν του κράτους η οποία δείχνει ότι ξέρει, μπορεί, θέλει, οργανώνεται, συγκροτείται. Το είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι στις φωτιές. Το βλέπουμε ακόμα και στην νέα περίοδο της πυρόσβεσης και της γενικότερα της ήδη υπάρχουσες καταστάσεις, οποίες ήδη συγκεκριές ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά, όμως συγκροτείται γρήγορα και σε συνέχεια, για να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και προφανώς και της περιφερίας, σχετίζονται με το να βοηθούν την πυροσβεστική, η οποία καταστέλει την φωτιά, η οποία είναι εκείνη η οποία θα σβήσει τη φωτιά, ώστε να βοηθήσει όμως η αυτοδιοίκηση στο επίπεδο της μεταφοράς του νερού ή άλλων μηχανημάτων που ενδεχομένως μπορεί να χρειάζονται, ναι, για να βοηθηθεί αυτή η κατάσβεση. Κύριε Πατούλη, προφανώς είναι τραγικό το να υπάρχει ανοργανωσιά και να υπάρχουν διάφορες επιχειρησιακές αστοχίες και να οδηγήσει σε μια τέτοια τραγωδία. Νομίζω ότι είναι ακόμα χειρότερο το να προσπαθείς να κουκουλώσεις ευθύνες σε επιχειρησιακό επίπεδο την επόμενη μέρα. Γιατί προφανώς δεν τιμάς, είναι προσβολή και στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Επειδή έχουν έρθει διάφορες καταγγελίες στη φως της δημοσιότητας, θα ήθελα να μου πείτε τι πραγματικά ως περιφερειακή αισθάνεστε εσείς για όλα αυτά που ακούγονται. Θα έλεγα καταρχήν αισθάνομαι απόλυτη ντροπή για εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο και προφανώς να παρουσιάσουν ή να παρουσιάσανε πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να κρυφτούν. Ανατριχίλα θα το χαρακτηρίζα, έσχος θα έλεγα ότι συμβαίνει, και εφόσον είναι αληθινά και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, θα πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί πάνω απ' όλα χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Θα πρέπει το κράτος να δείξει ότι λειτουργεί, ότι αποδίδει δικαιοσύνη, δικαιώνει ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν εκείνη την ημέρα και για να σώσουν ανθρώπους, αλλά και καθώς επίσης επαναλαμβάνω, στη μνήμη αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί τίποτα να κρυφτεί. Είναι βαρύ το πένθος, είναι εθνικό πένθος, και για να μπορέσουμε να γίνουμε χώρα θα πρέπει πάνω απ' όλα να δείξουμε ότι έχουμε μια οργανωμένη δομή δικαιοσύνης και ότι τα πράγματα φωτίζονται και όχι κρύβονται. Προφανώς αυτές οι αποκαλύψεις, δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει ανατριχιάσει και να μην θεωρεί
ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί αυτό να κρυφτεί. Θα πρέπει να φανερωθούν και προφανώς, όπως είπα και πριν, θα πρέπει πάνω απ' όλα να δείξουμε ότι τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εκείνη την ημέρα, τη νύχτα, το απόγευμα, το μεσημέρι που ξεκίνησε, χάθηκαν, αλλά κανείς δεν λησμόνησε ότι πρέπει να τιμηθούν από το ίδιο το κράτος. Κύριε Πατουλή, τι αρμοδιότητες έχει η περιφέρεια όσον αφορά την προστασία των δασών? Και δεν εννοώ για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, εννοώ για το πριν. Γιατί σας ρωτώ? Γιατί για παράδειγμα τώρα έχει ξεσπάσει τη μεγάλη φωτιά στην Κορινθία. Επειδή εγώ περνάω πολύ συχνά από εκεί, έχω υπάρξει εθελοντής, θα σου πυροσβέστης, θεωρώ ότι κάτι ψιλογνωρίζω από αυτήν την ιστορία. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι στο στόχαστο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές, μετά από 1, 2, 3 χρόνια βλέπεις να ξεπηδούν βίλες με πολύ ωραία θέα στην Επίδαυρο. Τα περισσότερα δάση βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κακή κατάσταση όσον αφορά τους καθαρισμούς. Δεν μαζεύονται τα πούσια, είναι ξερά πεύκα, ξερά δέντρα, χόρτα δίπλα στο δρόμο. Και θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί τελικά αυτό που λέμε δασικοί χάρτες και να ξέρει ο καθένας που είναι δάσος και δεν αλλάζει με κανένα τρόπο ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν γίνει. Διότι είναι σίγουρο ότι στη χώρα μας το έχουμε δει να φυτρώνουν σπίτια εκεί που πριν ήταν δάση. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Καλά, το ίδιο το κράτος έρχεται, κύριε Πατούλη. Συγγνώμη, διακοπή τώρα. Κάθε τόσο και λέει: ελάτε να νομοποιήσετε. Και έχει ευκαιρία, μειώνονται τα πρόστιμα, δώστε κάποια λεφτά να νομοποιήσετε το αυθαίρετο που έχετε χτίσει μέσα στο δάσος. Ξέρετε, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία δημιούργησαν και το Πράσινο Ταμείο, ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν κανείς το ανοίξει, εμείς και ως πρόεδρος και παλαιότερα το είχα πει και τώρα το λέω. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχει τακτοποιήσει ως κράτος σπίτια που βρίσκονται μέσα σε ρέματα, σε ποτάμια ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμποδίζει την δυνατότητα μια πόλη να είναι ασφαλής, είτε κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς, είτε κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας. Από την άλλη πλευρά, θα σας πω ότι πρέπει το κράτος να λειτουργεί, αλλά και να δίνει τις δυνατότητες να λειτουργήσουν και οι δομές του. Παραδείγματος χάρη στα δάση, ξέρετε ότι υπάρχουν οι δασάρχες, εκείνοι οι οποίοι προφανώς, δεν, αν θα τους ρωτήσετε αν έχουν ανοίξει τους δασικούς δρόμους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, κάθε χρόνο μέσα από έγγραφα λένε δεν έχουμε τους σπόρους για να ανοίξουμε τους δασικούς δρόμους. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αν υπάρξει μια φωτιά με επίγειο τρόπο, δεν μπορεί να υπάρχει και προσέγγιση. Και την ίδια ώρα το ξέρετε, γιατί είστε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, την ίδια ώρα ένας δήμος δεν μπορεί, αν πάει ένας δήμαρχος να καθαρίσει, να φτιάξει ένα δασικό δρόμο ή να καθαρίσει ένα δάσος, κινδυνεύει να πάει μέσα. Και έχει πάει. Και έχει πάει. Και μέσα έχει πάει. Διότι αυτός είναι ο παραλογισμός. Οι δασάρχες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους, αλλά στη μεγαλύτερη πλειοψηφία, επιτρέψτε μου, όχι ότι δεν θέλουν, λένε ότι δεν έχουν σπόρους. Απ' την άλλη, οι Δήμοι δεν μπορούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει δασικό ή γύρω από το δάσος. Και από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα, πολλές φορές το έχουμε ζήσει, για να μπορέσει η έλλειψη προσωπικού είτε των αυτοδιοικητικών γύρω στα περιαστικά, στις περιαστικές περιοχές, είτε πέριξε των δικών του αστικών περιοχών να καθαρίσουν αυτό που λέμε τα λεγόμενα είτε τα πούσια είτε την αποψήλωση η οποία χρειάζεται, δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι τέτοιο ή προσεγγίζει για να υπάρξει κάτι τέτοιο, την κατάλληλη στιγμή που αρχίζει η αντιπυρική περίοδος, να υπάρχουν αφενός μεν το προσωπικό το οποίο να αποψηλώνει τις γύρω περιοχές από το δάσος. Από την άλλη πλευρά να ανοίγουν οι δασικοί οι δρόμοι. Από την άλλη πλευρά συγχρόνως θα έλεγα ακόμα και η ΔΕΗ να μπορεί να απομακρύνει τις κορυφές των δέντρων που αγγίζουν υψηλή τάσεως σύρματα που πολλές φορές περνούν κοντά ή γύρω από ένα δάσος, και ξέρετε οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν είναι της ΔΕΗ ή ΔΕΔΙΕ, οι οποίοι τις περισσότερες φορές λένε πάλι δεν έχουν το προσωπικό για να το κάνουν. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει μέσα από μια καταγραφή, μέσα από μια οργάνωση,
και γιατί είμαι ο άνθρωπος της πρόληψης και ως γιατρός αλλά και γενικότερα ως αυτοδιοικητικός, το προλαμβάνει καλύτερα του θεραπεύει. Ξέρετε ότι θα είχαν αποφευθεί πάρα πολλές φωτιές ή σε κάθε περίπτωση θα είχαν σβήσει πριν επεκταθούν εάν είχαμε προλάβει και αυτά τα οποία περιέγραψα, αλλά καθώς επίσης και η συγκρότηση και η βοήθεια των εθελοντικών ομάδων γινόταν με έναν τρόπο συγκροτημένο μέσα από μια ταυτότητα εθελοντών, μέσα από το να ξέρει ο καθένας όταν θα συμβεί μια πυρκαγιά τι θα κάνει ακριβώς. Πάντως οι εθελοντές πραγματικά δίνουν μεγάλη μάχη και βοηθούν πάρα πολύ. Δίνουν και θα σας έλεγα ότι έχουμε και αρκετούς οι οποίοι έχουν χαθεί κιόλας, έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα από αυτή την προσπάθεια. Πριν κλείσουμε, επειδή μου θυμίσατε και την ιδιότητα σας του γιατρού, δεν ξεχνάμε. Αν θα ήθελα να μου πείτε αν ανησυχείτε από την αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως στην Αττική το τελευταίο διάστημα. Προφανώς περιμέναμε να υπάρξει μια αύξηση. Έχουν αρχίσει και έρχονται τουρίστες, έχουμε μια γενικότερη μετακίνηση του πληθυσμού μέσα στη χώρα. Όμως έχουμε αρκετά. Νομίζω είναι πάνω από 90 πλέον τα κρούσματα στην Αττική μόνο τον τελευταίο μήνα. Είναι αλήθεια ότι τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Να πούμε προφανώς συγκριτικά με άλλες χώρες είναι μικρότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να μην ξεχανάει κανείς την δική του ευθύνη, τη δική του συνείδηση, το δικό του τρόπο αντιμετώπισης της προστασίας του εαυτού του αλλά και της μετάδοσης ενδεχομένως του ιού από τον εαυτό του σε κάποιον άλλον. Όλα τα μέτρα προστασίας, τα ατομικά, τα οποία έχουμε πει κατά κόρον και νομίζω ότι πάντες γνωρίζουμε, δεν θα πρέπει να φεύγουν ποτέ από τον τρόπο ζωής μας. Mm-hmm. Δεν έφυγε ο κορονοϊός, εδώ είναι. Και θα έλεγα επίσης, αν μου επιτρέπει κύριε Κοταρίδη, ότι είμαι από εκείνους που το έχω πει και δημόσια εξάλλου, ότι η υπερβολική πρόληψη κανέναν δεν έβλαψε και γι' αυτό ακριβώς και η χώρα μας βρέθηκε στις χώρες της ασφαλής μέσα από την έγκαιρη αντιμετώπιση είτε κλεισίματος είτε σχολείων. Εδώ τώρα βρισκόμαστε σε μια τουριστική περίοδο. Είμαι από εκείνους λοιπόν που λέω καλύτερα να χαρακτηριστεί η χώρα μας ασφαλής χώρα, δηλαδή που ελέγχει ότι κάποιος μπαίνει υγιής και μέσα από τα πρωτόκολλα επιστρέφει στην πατρίδα του υγιής, παρά το να πούμε ότι κάναμε έναν υπερβολικό αριθμό που δεν φαίνεται προφανώς και αυτό να συμβαίνει τουριστικής σχετικά με αυτή την περίοδο αριθμό τουριστών που θα έρθουν και να το πληρώσουμε, πληρώσουμε αμέσως μετά, διότι μετά το πέρας της καλοκαιριού προς το φθινόπωρο θα αναδειχτούν ποιες ήταν ασφαλείς χώρες και σε αυτές θα πρέπει να είναι η χώρα για να μπορέσει τελικά την επόμενη χρονιά να το κεφαλοποιήσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους σας περιφερειάρχες, οι οποίοι με εκφράζουν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι ενώ έχουν προστρέξει και έχουν πει να συμμετάσχουν στον έλεγχο, σε τεστ κτλ., δεν τους έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, οι περιφερειάρχες μου έχουν πει ότι εμείς καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε το Υπουργείο, είπαμε είμαστε εδώ να πάμε να κάνουμε ελέγχους σε σύνορα, σε διάφορα μέρη. Εσείς κάνετε, γίνεται ή... Κοιτάξτε, καταρχήν θα πω ότι ειδικά η Περιφερειατική σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έχει συγκροτήσει τη δική της ομάδα ελέγχου από εξειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό πανεπιστημιακού επίπεδου. Ήδη έχουν γίνει πάνω από 2.000 έλεγχοι σε δομές, σε κέντρα φροντίδας γερόντων, αλλά και σε υγειονομικό προσωπικό, αλλά και προσωπικό της περιφερίας ή άλλης αυτοδιοικητικής δομής. Οφείλω να πω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το ΝΕΟΔΗ. Όμως η συγκρότηση αυτή είναι μια επικουρική συγκρότηση με στόχο να βοηθήσουν και να λιάνουν τις όποιες προσπάθειες του ΙΟΔΗ. Οι περιφέρειες όπου χρειαστεί είναι εδώ, δίνουν τη μάχη, γιατί πάνω απ' όλα αυτή η προσπάθεια είναι εθνική. Είναι για τη χώρα, είναι για τους κατοίκους της.